Και τώρα παρακαλώ αμέσως στο βήμα να έρθει ο Ιωάννης ο Σακάς, είναι συνώνυμος, είναι πρώην αξιωματικός ήτανε και στέλεχος πλέον του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας. Να είναι κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, Άγιοι Αρχιερείς και Ιερείς, Μοναχοί και Μοναχές, κυρίες και κύριοι διοργανωτές, τίμιε και περήφανε Έλληνα πατριώτη, Ορθόδοξα Χριστιανέ, η σημερινή συγκέντρωση των Ορθόδοξων Χριστιανών εδώ στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθήνων μπορεί να χαρακτηριστεί επιβλητική και προειδοποιητική, καθώς ενωθήκαμε για να βροντοφωνάξουμε τόσο την πίστη μας στην Ορθοδοξία όσο και την προσπάθεια εθνικής αντιστάσεως κατά του ηλιστικού πνεύματος της σημερινής εποχής για τη σωτηρία του έθνους και τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Τραχιά η ζωή της Ελλάδας, επικίνδυνη περίοδος που διέρχεται σήμερα το έθνος, όσο ποτέ επικίνδυνη. Κρίσιμο το παρόν, το μέλλον επισφαλές, όσο ποτέ επισφαλές. Ζητούμε τη ματέωση της κάρτας του πολίτη, η οποία παραβιάζει την προσωπική και ιδιωτική ζωή, την ατομική ελευθερία του κάθε ανθρώπου που θα τη βάλει στη ζωή του. Ζητούμε την αποκατάσταση των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται υπό διωγμό, καθώς με γνώμονα τη θρησκευτική του συνείδηση και τα κατάφορα κατοχυρωμένα δικαιώματα της προσωπικής του ζωής δεν παρέλαβαν άμκα με συνέπεια τη στέρηση σύνταξης και την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν δεχόμαστε την καταπάτηση της ελευθερίας που αποτελεί δώρο του Θεού στον άνθρωπο και τον έλεγχό μας μέσω μικροτσίπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας νόμος που να μας υποχρεώνει με τη θέλησή μας και την υπογραφή μας να φακελωθούμε ηλεκτρονικά, παραλαμβάνοντας τις νέες ταυτότητες τη στιγμή που υπάρχει συνταγματική διάταξη που κατοχυρώνει την προσωπική μας ζωή και ελευθερία. Κάθε νέος νόμος, αντίθετος με το σύνταγμα νομικός, είναι καταργητέος, άκυρος και ανυπόστατος. Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση των θρησκευτικών από τα σχολεία και την αφαίρεση των εικόνων από τις τάξεις διδασκαλίας με τη δικαιολογία να είμαστε πιο φιλικοί στους ξένους, η οποία δικαιολογία αποτελεί δείγμα επικίνδυνης πνευματικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής καταπτώσεως. Δεν δεχόμαστε την άνηση αντιμετώπιση των Ορθόδοξων Χριστιανών σε σχέση με τις θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε και παρατηρούμε τις προσπάθειες που γίνονται ώστε οι Έλληνες πολίτες να γίνουν μειονότητα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, μέσα στην Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες οφείλουμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και να διαφυλάξουμε την γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας. Η χώρα μας βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή της νεότερης ιστορίας της και έχει τεράστια οικονομικά και εθνικά ζητήματα ανοιχτά. Δεν δικαιολογούμε την εκμετάλλευση της υπάρχουσας κατάστασης με σκοπό τον σφετερισμό της κληρονομιάς μας. Δεν επιτρέπουμε την υφαρμαγή από τους Σκοπιανούς ούτε σαν συνθετικό του ελληνικού ονόματος Μακεδονία για τον κρατικό και εθνικό τους προσδιορισμό, καθώς μόνο σκόπιμη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η άγνοια και η παράδοση της ιστορικής πραγματικότητας. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τέτοιες ενέργειες κατά της υποτιθέμενης συμμάχου χώρας και να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς ώστε να ελευθερωθούν οι στρατιωτικοί μας που είναι ευμάλωτοι από τους Τούρκους και μάλιστα εν καιρό ειρήνης. Με αυτή τη στην ενέργεια η Τουρκία δηλώνει ευθέως πως λειτουργεί ως εχθρική προς την Ελλάδα χώρα και επί της ουσίας διαταράσσει στον απόλυτο βαθμό το ενιαίο αμυντικό στρατιωτικό δόγμα του ΝΑΤΟ. Είμαστε αντίθετοι με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία αδυνατεί να λειτουργήσει και να υποστηρίξει τα δίκαια της χώρας μας και παραμένει αδρανής
υπακούοντας σε παρεμέσεις διατήρησης χαμηλών τόνων, επιτρέποντας τον εξευθυλισμό της Ελλάδας και των Ελλήνων. Απαιτούμε τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αλλάξουν την πορεία τους που ταυτίζεται με το ιδεολογικό πνεύμα της νέας εποχής ή νέας τάξης πραγμάτων και να χαράξουν τον δρόμο προς τις παραδόσεις της φυλής μας και του ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να καταλάβουμε πως η πολιτική μας δραστηριότητα πρέπει να είναι εναρμονισμένη και συνεπής με την Ορθόδοξη πίστη μας και να σταματήσουμε να ψηφίζουμε πολιτικούς οι οποίοι εν γνώση ή εν αγνία τους αντιστρατεύονται τον νόμο του Θεού και της ηθικής. Ο ομολογιακός αγώνας του Εκείς είναι το τείχος της απόσβεσης των εισοδών επιθέσεων ορατών και αόρατων εχθρών. Είναι ο πόγος της αγάπης μας για ελεύθερη και χριστιανική Ελλάδα και η προσπάθεια για μια ευτυχισμένη αυριανή νεότητα που οδήγησαν και μας οδηγούν στον ανέκδοτο αγώνα του Ελκής εναντίον όλων των αντεθνικών δυνάμεων. Είναι ο αγώνας για την τιμή, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών. Ευχαριστούμε τον κύριο Σακά Ιωάννη που κατέθεσε πραγματικά με τόσο σαφήνεια όλα αυτά που ανέλησε εύστοχα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ να συσφίξουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συσπυρώσουμε όλη αυτή την ώρα αυτόν τον ορθόδοξο ομολογιακό αγώνα.